βαθιά παλιά από τον Φέρστερ Μπακαγιόκο. Πολύ ωραία σκεπάζει την μπάλα. Νάτος θα κάνει το σούτ με το αριστερό. Γκολ! Γκολ φοβερό από τον Μπακαγιόκο. 1-0 για την Άρισα στο 33ο λεπτό. Καταπληκτικό γκολ. Δεν ξέρω αν βρήκε η μπάλα. Πού αλλά, να αλλά ήταν να φοβερό. Δεν βρήκε πουθενά. Φοβερό, μπάλα φοβερό. Δεν βρήκε πουθενά. Φοβερό. Ο Φρίντελ δεν την είδε, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, ναι, ναι. Ξαναδούμε ότι η φάση είναι εκπληκτική. Αυτό που λέγαμε ότι παραμονεύει η Λάρισα για μια φάση και την κάνει ο Μπακαγιόκο. Είχαμε μιλήσει για την εμπειρία του, για το στυλ του, για τον τρόπο που ξέρει να σκοράρει και το αποδεικνύει εδώ. Πήρε μια χαμένη πάσα και την έκανε γκολ. Δείτε εδώ και πάλι τη φάση. Παίρνει ύψος η μπάλα. Ποπο, φανταστικό. Φανταστικό. Τον πόνισε το Φρίντελ πολύ, είναι βέβαιο. Εδώ λοιπόν. Φοβερή τροχιά πήρε η μπάλα, γι' αυτό και η Παλέκο μήπως βρήκε κάπου. Εδώ μπορεί να το δούμε. Δεν βρήκε. Ναι, έχει αλλάξει λίγο πορεία. Γι' αυτό το είπα. Σωστά. Γιατί πήρε σωστά ένα περίεργο ύψος. Έχει αλλάξει λίγο πορεία η μπάλα. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Καθόλου, καθόλου. 1-0 λοιπόν. Πολύ ωραίο το ρεπλέ. Αυτό είναι ο Αλεξάνδρου. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Ψυχραιμία θέλει. Πλάσε. Χάνεται προς στιγμή. Μπακαγιόκο. Έτοιμος για το 2-0. Όχι, έπρεπε να μπει το γκολ αυτό. Φωτάκης. Νέο σουτ. Γκολ! 2-0. Γκολ από τον Κλέιτον. Γκολ από τον Κλέιτον. Φανταστικό δίλεπτο για τη Λάρισα. Εκπληκτικές στιγμές ζούμε εδώ στο Παρτεσσαλικό στάδιο. Η Λάρισα μέσα σε 2 λεπτά κατάφερε να πετύχει αυτό που κανείς δεν θα περίμενε ίσως πριν από την έναρξη του αγώνα να πετύχει. 2 γκολ μέσα σε ένα ημίχρονο. Σε βάρος του Blackburn και 2 γκολ μέσα σε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Και να μην έχει δεχτεί γκολ, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Μπράβο, μπράβο στη Λάρισα, μπράβο στη Λάρισα, μπράβο και στο Βόνι, μπράβο σε όλους. Κοιτάξτε εδώ τον Αλεξάνδρου. Είναι μια φάση που έγινε μια ευκαιρία 3 φορές. Η πρώτη είναι εδώ. Ο Φρίντελ βγάζει την μπάλα. Η δεύτερη είναι εδώ. Με τον Μπακαγιόκο να κάνει την προσποίηση και να δέχεται το τάκλιν από τον Νόιερ. Έρχεται όμως εδώ ο Κλέιτον. Πολύ ωραία σημαδεύει την άδεια αγωνία και κάνει το 2-0. Μπακαγιόκο, Νόιερ. Έρχεται ο Φωτάκης. Πολύ ωραία αφήνει στον Κλέιτον και εκείνος στην απέναντι γωνία. 2-0. Δεν έπρεπε να χαθεί αυτό το γκολ και δεν χάθηκε. Και τώρα χρειάζεται μυαλό, χρειάζεται υπευθυνότητα και χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση από τους παίκτες της Λάρισας, Αλέκο Θεοφλόπουλε. Σαφώς.